Μετά την περσινή επιχείρηση σκούπα στα βιβλία της, η Ιταλική UniCredit ξεκίνησε το νέο έτος με κέρδη. Για το πρώτο τρίμηνο, η τράπεζα με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία ανακοίνωσε κέρδη 712 εκατομμυρίων ευρώ, οφείλονται στον περιορισμό των κόκκινων δανείων που το 2013 την είχαν αναγκάσει σε άνευ προηγουμένους ζημιές 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ξεκαθάρισμα επέβαλε η διεξαγωγή τεστ αντοχής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντως, στην Ιταλία η άνοδος των κόκκινων δανείων διατηρεί επιδημικές διαστάσεις, 23% το Μάρτιο.